Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο που ομολογουμένως γνωρίσαμε πολύ καλύτερα τώρα με αυτές τις δύο σειρές που πρωταγωνιστεί, που είναι πραγματικά από τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες της σεζόν, και το Σασμό και τον Παΐσιο. Έχει πολύ σημαντικούς ρόλους στις σειρές αυτές και μας έκανε να τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο, να τον γνωρίσουμε, και γι' αυτό και τον θέλαμε στην παρέα μας, γιατί εγώ είναι η πρώτη φορά που τον συναντάω τηλεοπτικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας, Δημήτρη Σίμελος. Τι γίνεται? Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, και εγώ. Καμιά φορά να έτσι λέω, όταν γίνονται μεγάλες επιτυχίες και γνωρίζουμε ηθοποιούς που ενδεχομένως, αν δεν τους έχουμε πετύχει στο θέατρο, να μην τους γνωρίζουμε τόσο καλά. Πόσα διαμαντάκια κρύβονται εκεί έξω, αυτό αναρωτιέμαι. Ναι, νομίζω ότι. Και ήθελα να το πω αυτό. Έτσι, οι καλύτεροι ηθοποιοί είναι αυτοί που δεν μπαίνουν σπίτι μας, αλλά πάμε και τους βρίσκουμε στο δικό τους, που είναι στο θέατρο και στη σκηνή. Τι ωραία. Ή, αν όχι αυτό, οι καλύτερες στιγμές των ηθοποιών αυτών είναι οι στιγμές που είναι πάνω στη σκηνή. Η τηλεόραση λοιπόν δεν είχε προκύψει, ήταν μια σιωπηλή επιλογή τα περισσότερα χρόνια, έτσι. Πώς. Συνδυασμός, εντάξει. Συνδυασμός. Ήμουν αφιερωμένος σε αυτό το. Στο σκηνικό, ας πούμε, φαινόμενο, και επειδή ήμουνα σε χώρους όπου υπήρχε πολύ ωραία πρόβα, πάρα πολύ δουλειά και πολύ έτσι, δύσκολο πράγμα να μπορείς να το συνδυάσεις, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, όποτε δινόταν ευκαιρία, έκανα. Είχα κάνει 2-3 πράγματα. Ναι, ναι, τηλεόραση. Εντάξει. Απλώς ήταν διακοπές αυτό. Δεν ήταν. Πάντως, με την εμφάνισή σας τώρα και στις δύο σειρές που έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία, πρέπει να καταθέσω ότι έχω 4 φίλους, 5, τους ξέρεις εσύ, όλοι αυτοί οι τρελοί. Πρέπει να βρούμε ένα όνομα, όπως λέμε οι Ρουβίτσες, κάτι σε σχέση με τον Ήμελο, γιατί είναι μια κάστα ανθρώπων που κάνουν fan club. Οι Μελίτσες, κάπως. Αποκλείται, οι Μελίτσες, αυτές πρέπει να είναι από 50 και πάνω. Τόσο είναι. Γι' αυτό λέω, οπότε αποκλείεται να τις λέτε οι Μελίτσες. Αλλά γενικότερα, επειδή είναι άνθρωποι που δεν ταυτίζονται τόσο πολύ με ρόλους, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση με το που βγήκε ο Σασμός. Αργότερα με τον Άγιο Παΐσιο, μου λέγανε συνέχεια για εσάς. Όχι, έχετε πάρα πολύ φανατικό κοινό και εσείς προσωπικά. Και οι ρόλοι, έτσι, βέβαια, που υποδίεστε, έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Ναι, αυτό οφείλεται στην επιτυχία της σειράς πάντα. Ποτέ δεν ξεχωρίζει ένας, είναι ένα σύνολο πράγμα. Βέβαια. Και νομίζω ότι ήσασταν και τυχερός, και εσείς θα το επιβεβαιώσετε αυτό, που συμμετέχετε σε δύο σειρές που φέτος πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Και πάντα. Είναι σύμπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις, να ξέρετε. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι, έτσι να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Δημήτρη Ήμελο. Πώς γίνεται να είσαι ένας από τους πλέον σπουδαίους ηθοποιούς του θεάτρου και το μεγάλο κοινό να σε ανακαλύπτει έκθαμβο αργά? Και πώς γίνεσαι ο Δημήτρης Ήμελος άραγε? Γέννημα Θρέμα Αθηναίος, Κυψελιώτης, με δύο γονείς από την Άξο. Εκεί έχει εικόνες άνοιξης και καλοκαιριού των παιδικών χρόνων. Πήγαινε σχολείο στα Ανάβρητα. 3 χρόνια μπήκε στο οικοτροφείο. Ήταν συνεσταλμένο, ήσυχο παιδί. Αλλά έφαγε μια αποβολή γιατί είχε μακριά μαλλιά και δεν υπάκουσε στην εντολή να κουρευτεί. Οι παραστάσεις που ανέβαζε ένας καθηγητής εκεί με τα παιδιά ήταν μία διέξοδος. Είχε όμως την πορεία της ζωής του δεδομένη. Πέρασε στη νομική Αθηνών, όπως έπρεπε, για να αναλάβει το συμβολιογραφικό γραφείο του πατέρα του. Τα παράτησε στο πτυχίο. Μα έβλεπε τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και θαύμαζε την υποκριτική, την προσωπικότητά του. Πήγε στη σχολή του ως ακροατής. Έτσι, από γοητεία. Τελείωσε τη δραματική σχολή του Διομήδη Φωτιάδη. Με τη σχολή είδε Στάθη Λιβαθινό στο Απλό Θέατρο. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Έμαθε ρωσικά και έφυγε για τη Μόσχα. Παράτησε μια ζωή και βρήκε μια καινούρια. Έκανε υποκριτική και σκηνοθεσία στη Ρωσική Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης, στο σκηνοθετικό τμήμα του Λεωνίδ Χέιφιτς. Τότε εκεί μένονταν ο πόλεμος με την Τσετσενία. Είχε σκούρα μαλλιά και οι ξανθοί Ρώσοι τον έπαιρναν για Τσετσένο αυτονομιστή. Συχνά τον ξάπλωναν πάνω σε περιπολικά για έλεγχο. Κάθε φορά εξηγούσε πως είναι Έλληνας φοιτητής και δεν κουβαλάει βόμβες. Του ζητούσαν συγγνώμη και έφευγε. Όταν επέστρεψε, έκανε δύο συνεργασίες ζωής. Πρώτα με τον Στάθη Λιβαθινό και έπειτα με τον Λευτέρη Βογιατζή. Μαζί του στο θέατρο ήταν η ζωή η ίδια.
Έκανε νέος οικογένεια μόλις γύρισε από τις σπουδές του στη Ρωσία. Λέει, αυτό άλλωστε σε διδάσκει η Ρωσία. Πρώτα κάνεις και μετά σκέφτεσαι. Δεν έγινε ξαφνικά ξένος άνθρωπος, λέει. Έχει ένα γιο, το Φίβο, σκηνοθέτη του κινηματογράφου που πήρε το βραβείο Ήρης για την εκπαιδευτική του ταινία. Τα τελευταία χρόνια κάνει σινεμά και ανάμεσά τους τα Αλλιώσα, Beautiful People, Παραλίγο Παραπόντου Παρατρίχα, Απ' τα Κόκαλα Βγαλμένα, Ράφτης, Bang Bang και το Με Χωρίς Γυναίκες. Στο σπίτι του δεν είχε τηλεόραση, αλλά απέκτησε μέσα στην καραντίνα. Δεν ήθελε να εισβάλλει στο χώρο του μια φοβιστική ενημέρωση, μια τρομοκρατία. Τον επηρέαζε ψυχικά. Κι όμως έχει κάνει τόση εντύπωση με το ρόλο του αστυνομικού διευθυντή στο Σασμό. Η κριτική του προφορά δε έκανε τον κόσμο να πιστεύει πως είναι κριτικός στα αλήθεια. Την κατέκτησε με μελέτη, ακολουθούσε τη μελωδία της, τη μουσικότητά της και έχει κάνει λίγη τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια της πορείας. Είπε ναι όμως και σε δεύτερη τηλεοπτική συμμετοχή. Στο πολύκροτο και τόσο επιτυχημένο σε τηλεθέαση Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Εμένα να συγχωρείς, πρόεδρε. Είχα πει, αλλά... έφτασα και στο αμήν. Λέει πως του έκανε εντύπωση για το πώς η σειρά ασχολείται με έναν Άγιο. Θεώρησε ότι θα ήταν μια προσεκτική παραγωγή, ακριβώς γιατί ήταν πολύ επικίνδυνη. Γυρίζεται με μια κάμερα, σε φυσικά τοπία. Άρα ήταν σαν σινεμά και ένιωσα μαγεία, ως ηθοποιός δηλώνει. Και πάλι, όχι, δεν έπεσε έξω. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Έχει κάνει μέχρι και αγωγές στο δικαστήριο και μάλιστα ως νέος ηθοποιός για να πληρωθεί, που το θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι άλλο πράγμα να πληρώνομαι για αυτό που κάνω και άλλο πράγμα να το κάνω για να πληρώνομαι, λέει. Για όσα συμβαίνουν σε πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες του θεάτρου και τις καταγγελίες εναντίον τους, λέει πως το ακαταλόγιστο πρέπει να το έχουμε στη σκηνή, όχι στη ζωή. Γι' αυτόν ο χαρακτήρας μας είναι μια σύνθεση πραγμάτων. Εμείς βάζουμε ταμπέλες. Είναι βαθιά πεποίθησή του πως ο καθένας μας τα περιέχει όλα και οι συνθήκες είναι εκείνες που οδηγούν στο ποια από όλες τις πλευρές μας θα εκδηλωθεί. Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται. Μπορώ να φύγω. Τώρα θα πούμε αυτά που συμβαίνουν τώρα, αλλά τα μαζέψαμε λίγο σωστά. Ναι, εντάξει, αν ξέρεις, νομίζω το απλό θέατρο, όχι, δεν ήταν στο απλό, με το Στάθμο Διεθνότητα, στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, επί Προεδρίας Κούρκουλου Νίκου. Εμπειρία κι αυτή όμως, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, αυτές είναι οι εμπειρίες. Βέβαια, βέβαια. Θα σας πω λίγο στην περίοδο που ήσασταν στη Μόσχα και με το κλίμα έτσι που κι εσείς τότε ζήσατε και σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν έτσι σήμερα. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την παρέτηση της Διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου της Μόσχας με τον πόλεμο που ξέσπασε. Α, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό... Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι, και νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, ότι είναι άλλο ο λαός και άλλο οι κυβερνώντες. Ναι. Δηλαδή, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να καταδικάσουμε ένα λαό. Διότι ο κάθε λαός έχει δικά του προβλήματα και νομίζω κανείς δεν θέλει πόλεμο. Κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν λαχταρά αυτή τη στιγμή, ούτε σαν επιτιθέμενος, ούτε σαν αμυνόμενος. Γι' αυτό και ανέφερα την παρέτηση, ναι, της Διευθύντριας. Και νομίζω ότι γίνονται πολλές φορές πάρα πολλά, έτσι, πώς το λέει, υπερβάλλουμε ζήλων πολλές φορές και δεν βλέπουμε και δημιουργούμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Διότι νομίζω ότι όταν χτυπάς αυτή τη στιγμή ένα λαό, στην πραγματικότητα αυτό που κάνεις φτιάχνεις εχθρούς. Δεν νομίζω ότι χτυπάει κανένα το λαό. Όχι, λέω, το λέω γιατί το έχω παρατηρήσει. Ο πολιτισμό όμως της Ρωσίας τον χτυπάμε. Δηλαδή η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία και η Δύση βομβαρδίζει το ρωσικό πολιτισμό. Αυτό εννοώ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αυτό εννοώ. Και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να καταργήσουμε και τον Τζέχοφ, τον Ντοστογεύσκη, δεν το ξέρω αυτό. Αυτές γίνονται τέτοιου τύπου κινήσεις, αυτό σχολιάζει νομίζω. Αλλά ας μην μπούμε εμείς εκεί. Η δική σας εμπειρία πώς ήταν σπουδάζοντας εκεί? Μία ενδιαφέρουσα επιλογή. Πώς την κάνατε? Την έκανα αποφασίζοντας ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Εννοώ να ασχοληθώ με το θέατρο. Αφού σπουδάσατε νομική. Ναι. Δηλαδή ήταν ταυτόχρονο αυτό. Όταν γνώρισα κάποιους ανθρώπους που είχε φέρει εδώ ο Στάθης Ολιβαθινός, κάποιους δασκάλους μεγάλους, αποφάσισα ότι αυτό πρέπει να κάνω. Και έτσι, αφού τελείωσα μία σχολή εδώ πέρα, πήγα εκεί για να το δω από κοντά.
να σπουδάσω σκηνοθεσία, υποκριτική και διδασκαλία ηθοποιού που με ενδιέφερε πολύ. Ένιωσα ότι βρέθηκα σε έναν άλλο πλανήτη. Αλήθεια, Όταν πήγα, ναι. Σκεφτήκατε να μείνετε? Όχι. Όχι. Γιατί λέτε άλλο πλανήτη? Άλλο πλανήτη διότι ανατράπησαν οτιδήποτε ήξερα, είχα δεδομένα για τη δουλειά αυτή. Η δουλειά αυτή δεν είναι όπως φαινότανε και όπως φαίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό τη διαφορά. Ξέρεις, καμιά φορά προσπαθώ να κάνω ένα έτσι... να δω τι είναι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η διαφορά, ας πούμε. Έτσι, το μόνο που μπορώ να πω είναι... δεν ξέρω αν έχετε πάει σε επαρχίες που υπάρχουν κάποια ακτίσματα τα οποία δεν είναι χτισμένο το ισόγειο και τον πρώτο και είναι χτισμένα μόνο από πάνω. Ναι. Έχει την πιλωτή από κάτω. Έχει πιλωτές, έχει τον πρώτο άκτιστο και το δεύτερο με τη στέγη. Δηλαδή, κανονικά, ότι τέτοις, όλα ναι. χτίζονται από το αποτέλεσμα. Ενώ λείπει η διαδικασία, λείπει δηλαδή το στάδιο. Εκεί μάθαινες ακριβώς το στάδιο μέχρι το αποτέλεσμα. Δεν τρέχεις το αποτέλεσμα. Έχεις απλώς στόχο εκεί. Και αυτή ήταν η βασική διαφορά που μου άλλαξε. Ό,τι σκεφτόμουν για αυτό το πράγμα που λέγεται θέατρο, γιατί είχα πάντα υπόψη μου ότι είναι ένα αποτέλεσμα, ενώ δεν είναι. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στο σήμερα και αν θέλετε βοηθήστε με, γιατί εσείς είδατε την παράσταση, έτσι, από την παράσταση θέλω να ξεκινήσω. Είδα μέσω θέατρο Πορεία, Κοντζαμπάσου, Καστρόπυργου. Για μένα ήταν... Καστρόπυργου στο θέατρο Πορεία. Καστρόπυργου, ναι. Για μένα ήταν μια εμπειρία, γιατί μέσα είχε τα πάντα, το λέγαμε και πριν, ένα τολμηρό έργο με χιούμορ, με τραγούδι, με πολύ ωραίες ερμηνείες και γενικότερα πέρασε η ιστορία μπροστά σου όπως κανονικά ήταν. Γιατί αλλιώς μαθαίνουμε μικρή σχολείο και όταν μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε κάποια πράγματα που είναι στην πραγματικότητα, λίγο ανατρέπονται τα πράγματα, αλλά δίνεται με τέτοιο τρόπο που σε βάζει μέσα στην ιστορία. Πραγματεύεται και αφορά την επανάσταση του 21, σωστά. Η συνθήκη είναι αυτή. Του Καραγάτσι είναι το μυθιστόρημα, η τριλογία. Και φυσικά υπάρχει αυτός ο μεγάλος συγγραφέας από κάτω, για να μπορεί να βγει αυτό. Και είναι η συνθήκη η επανάσταση. Πραγματεύεται τον ανθρώπινο φόβο. Και σε μια τέτοια συνθήκη που η ζωή παίζεται κορώνα γράμματα, νομίζω είναι καλό έδαφος για να φυτρώσει αυτός ο φόβος και να πολεμήσεις και να παλέψεις με αυτόν. Οι μελίτσες που λέει ο Παύλος να πάνε να δούνε το θέατρο, γιατί εκεί θα δούνε το πράγμα. Κολλήσαμε τώρα τον ανθρώπου του οι μελίτσες πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι. Όλοι, όχι μόνο. Ναι. Φυσικά. Δίνει μια ανθρώπινη διάσταση στου ήρωε του 21, που δεν τη σκεφτόμαστε πολύ συχνά, γιατί βλέπουμε στο σχολείο. Τις ζωγραφιές, αυτό που έχουμε μεγαλώσει, αλλά αυτοί ήταν και άνθρωποι παρόλα αυτά, με φοβίες, με και φιλοδοξίες. Και πόσο επίκαιρο, έτσι, είναι ξαφνικά όλο αυτό, ειδικά όσον αφορά την ψυχολογία, αυτό που λέτε. Μεταφερόμαστε λοιπόν, κινούμαστε όμως ιστορικά, γιατί πηγαίνοντας στον Παΐσιο, έτσι, στην πιο σύγχρονη βέβαια ιστορία, υποδίεστε τον Ιορδάνη. Τον Ιορδάνη, που ουσιαστικά ο ρόλος είναι λίγο περίεργος ρόλος και επικίνδυνος, δεν είναι? Δεν τον φοβηθήκατε? Όχι, δεν είναι θέμα φόβου, γιατί ήταν ένα δίπολο. Ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ο πατέρας δηλαδή του Παΐσιου, και ο Ιορδάνης που ήταν η αντιπολίτευση. Όλο το φαινόμενο αυτό, το δίπολο, εμφανίζεται από τη στιγμή που αρχίζει η προσφυγιά. Δηλαδή αρχίζει η εκδίωξη από τα μέρη εκείνα, η ανταλλαγή πληθυσμών και έπρεπε να έρθουν εδώ πέρα. Οπότε αρχίζει πια το να αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα όπως στις μέρες μας. Που φεύγουν από τα σπίτια τους και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται μονίμως και με τον ίδιο τρόπο. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για τον Αντώνη. Για τον Αντώνη να ρωτήσω. Ο Αντώνης περιμένει χρόνια την εκπλήρωση του έρωτά του. Ο Δημήτρης Ήμελος πόσο θα περίμενε για έναν έρωτα? Ο Δημήτρης Ήμελος περιμένει γενικά. Οπότε μπορεί να περιμένει τα πάντα. Όπως και ο Αντώνης νομίζω. Και η αναμονή αυτή είναι ένα ωραίο πράγμα στη ζωή. Και στον έρωτα. Πολλές φορές είναι πιο σημαντική από το πράγμα. Εγώ θυμάμαι μικρός, ξέρω εγώ, μ' άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω στην Άξο, στο νησί μου. Και ζούσα όλο το χρόνο πότε θα πάμε. Το καλύτερό μου κομμάτι ήταν το ταξίδι. Από τον Πειραιά μέχρι το λιμάνι της Άξου. Μετά ήταν το ίδιο. Όλη η ιστορία είναι αυτή η προσδοκία. Και η προσδοκία νομίζω είναι ένα τεράστιο θέμα στον άνθρωπο και χωρίς αυτήν χάνει ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Αφού πήγαμε στον Αντώνη, θέλω να ρωτήσω και για αυτό το κομμάτι της κριτικής προφοράς. Πώς γίνεται να βγαίνει έτσι τόσο αβίαστα, τόσο φυσικά, το μελετήσατε? Αναγκαστικά, εντάξει, είχα και μία καταβολή από το νησί. Αλλά έχω και πάρα πολλούς φίλους κριτικούς. Κατεβαίνω συχνά στην Κρήτη τα 10 τελευταία χρόνια. Και μου αρέσει το κομμάτι της γλώσσας γενικά. Με ενοχλούσε, πρέπει να πω, ότι οι ντοπιολαλιά χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στις κωμικές σειρές. Mm. Δηλαδή, ως κωμικό στοιχείο, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό στοιχείο, την ντοπιολαλιά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για να γελάει κανείς, γιατί μου μοιάζει ότι, ξέρεις, κάποιοι αστεί γελάνε με τους μία στους. Εγώ το θεωρώ είδος επικοινωνίας και μάλιστα ανοιχτού χώρου. Ανοιχτού τύπου, όχι κλεισμένο σε διαμέρισμα, αλλά ανοιχτό στη φύση. Και αυτό με γοητεύει. Είναι η άλλη κληρονομιά μας που λέμε, που έχει... Νομίζω είναι η μόνη κληρονομιά μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι και το θέατρο μας είναι ανοιχτό θέατρο. Βεβαίως. Δεν είναι κλειστό. Αυτό είναι η καταγωγή μας και η παράδοσή μας. Και νομίζω ότι ο ανοιχτός λόγος δημιουργεί και ανοιχτή σκέψη. Τι σας λένε οι κριτικοί, σας έχουν προσεγγίσει καθόλου, δεν έχετε βρεθεί? Η κριτική με γιώτα ή με ήττα? Με όμικρον γιώτα. Ωραία, οι κριτικοί είναι φίλοι μου πολύ και τους αγαπώ. Δεν, εντάξει. Τώρα εννοώ με τη σειρά. Καλά, και... εντάξει. Μου κάνουν παρατηρήσεις. Δεν το πες καλά εκείνο. το άλλο, αχ, το πας πιο πολύ στον αξιώτικο, ενώ πρέπει να έρθει πιο πολύ σε εμάς. Τέλος πάντων, οι κριτικοί το καταλαβαίνουν ότι δεν μιλάω ακριβώς κριτικά. Και ότι δεν μπορώ να... Εντάξει, καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι από την Κρήτη, αλλά όπως έχω ξαναπεί, ότι είναι ένα παιχνίδι αυτό που θα έχεις κέρδη και ζημίες και ελπίζεις τα κέρδη να είναι περισσότερα από τις ζημίες. Παίρνετε όμως όλο αυτό το feedback κυρίως με την διαζώσεις επαφή με τους ανθρώπους. Ναι. Δεν έχετε social media, δεν έχετε Instagram, Facebook, Twitter, μέχρι πρόσφατα δεν είχατε ούτε τηλεόραση. Σκεψουνάχα γιατί... δηλαδή. Ναι, φανταστείτε. Και δεν ξέρετε τι γίνεται με εσάς στο Twitter, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια. Μα δεν χρειάζομαι το Twitter για να την καταλάβω, ούτε να την νιώσω. Δεν χρειάζομαι αυτό. Το παίρνετε το vibe. Βέβαια, εξάλλου η δουλειά μου είναι ανοιχτές οι πόρτες στο θέατρο. Όποιος θέλει έρχονται. Έρχεται και μ' αρέσει η διαζώσεις επικοινωνία με τους ανθρώπους. Τι σας λένε, σας κάνουν σχόλια σαν Δημήτρη ή σαν Αντώνη? Σας απευθύνονται σαν να είστε ο Αντώνης συχνά, όχι, σας δίνουν συμβουλές? Όχι, νομίζω... Για τον έρωτα. Όχι, εντάξει, τώρα πέρα από αυτά τα, ξέρεις, τα περίεργα, πότε θα την πάρεις, τι θα γίνει. Εντάξει, πώς τα λέμε αυτά, τα spoiler. Τα spoiler. Δεν μας δίνετε και ένα τώρα, μια που καθόμαστε στον καναπέ. Πώς τα λέμε αυτά. Θα γίνει σασμός. Α, ωραία. Και αυτά τα spoiler, λοιπόν, πέρα από αυτά, εντάξει, που είναι πρόχειρα, νομίζω ότι ψάχνουν να σε συναντήσει ο κόσμος, να σε γνωρίσει. Απλώς το θέατρο δίνει μια δυνατότητα να γνωρίζεις τον άλλον. Να τον... Έλεγα πριν ότι πολλές φορές και πριν κάνω τη σειρά αυτή, τη φετινή χρονιά, τύχαινε να με συναντήσουν στο δρόμο εξαιτίας του θεάτρου. Είχαν βρεθεί δηλαδή και είχαν παρακολουθήσει οι παραστάσεις και με συναντάνε στον δρόμο, όπως και τώρα. Mm-hmm. Ο τρόπος που έρχονται οι άνθρωποι που με έχουν δει στο θέατρο είναι εντελώς διαφορετικός. Αλήθεια? Διότι είναι, ναι, ο τρόπος εννοώ προσέγγισης. Ναι. Δεν εννοώ ότι κάποιος είναι πιο ευγενής από τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Απλώς ο ένας έχει μέσα ένα κλείσιμο ματιού ότι χτες το βράδυ φάγαμε μαζί, ήμασταν μαζί. Δηλαδή, κοινή εμπειρία. Σε γνωρίζει και σε έχει γνωρίσει σαν άνθρωπο, όχι σαν ένα χαρακτήρα. Όπως γίνεται συνήθως στην τηλεόραση. Πολύ ενδιαφέρον. Θα σκάσω άμα δεν ρωτήσω κάτι. Είναι προσωπική ερώτηση, σας το λέω από πριν. Πώς είναι 12 χρόνια μετά οι σχέσεις με τη μαμά του παιδιού σου, ενώ έχεις χωρίσει? Γιατί εγώ είμαι φρεσκοχωρισμένος και θέλω να τρέξω στον χρόνο. Εντάξει, τώρα αυτά θα τα πούμε μετά κατηδίαν, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Εντάξει. Δεν κάνω συμβουλές. Σας έσωσε ο χρόνος έτσι κι αλλιώς, γιατί τελείωσε. Δεν κάνω τέτοιου είδους συμβουλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία σε όλα. Έτσι κι αλλιώς είναι όλα τα άστρα πάνω σας. Φέτος η παράσταση σκίζει, οι δύο σειρές που συμμετέχετε και ελπίζουμε πραγματικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, και στα επόμενα σας σχέδια να είναι μέσα λίγο η τηλεόραση. Άντε, τα social media δεν πειράζει, αφήστε τα. Να είστε όμως στην τηλεόραση, για να είστε στο σπίτι. Δεν είμαι αρνητής τηλεόρασης, μακάρι. Από εκεί και πέρα, όπως ανάλογα το τι έχετε. Εγώ ετοιμάζω δεύτερο γκρουπ για το θέατρο, για το θέατρο πορεία, να ξέρετε. Ωραία, στο θέατρο πορεία σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.